Η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να καθαρίσει τις κοίτες των ποταμών για να προλάβει τα χειρότερα το φετινό χειμώνα προκαλεί αντιδράσεις σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ο υπεύθυνος προγραμμάτων νησιωτικών υγρότοπων της ΒΒΕΦ Ελλάς, Καλούς Παραγκαμιάν, μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, κατήγγειλε ότι η παρέμβαση στον ποταμό Μουσέλα αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα. Η εκβολή Μουσέλα, όπως και μία σειρά άλλων υγρότοπων 69-70 στην Κρήτη, είναι προστατευόμενη με προεδρικό διάταγμα. Και είναι προστατευόμενη με ένα προεδρικό διάταγμα που λέει ότι απαγορεύεται, το λέει ρητά, οποιαδήποτε ενέργεια υποβαθμίζει τον υγρότοπο, οποιαδήποτε, η οποία μάλιστα τιμωρείται με οχτάμινη φυλάκιση. Η κάμερα της Crete TV κατέγραψε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο ποταμός μετά την παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ο ποταμός Μουσέλας είναι ένας από τους δεκάδες ποταμούς των Χανίων που καθαρίστηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής ξεκαθάρισε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή. Μας ενδιαφέρει πρώτα η ασφάλεια του κόσμου και των περιουσιών του. Και βέβαια, παράλληλα, δεν θέλουμε σαφέστατα να υποβαθμιστεί κανένα φυσικό περιβάλλον και κανένα οικότοπο. Καταστραφεί η βιοποικιλότητα, η οποία θα πάρει λίγο χρόνο για να αποκατασταθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, πόσα είδη φυτών, ζώων κτλ., πώς πληθυσμοί με αυτό το πράγμα φύγανε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΒΒΕΦ Ελλάς, περιβαλλοντικές οργανώσεις προτίθεται να καταθέσουν μηνύσεις σε βάρος των υπευθύνων της περιβαλλοντικής καταστροφής. Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γίνεται σαφές ότι όπου υπάρχει κίνδυνος και προηγούμενο υπερχείλισης ποταμών, παρεμβάσεις θα γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον. Σήμερα ήρθαν αγανακτισμένοι κάτοικοι και προσέξαν τον Κλαδισσό, ο οποίος αυτό είναι υδροβιότοπος και κανονικά δεν πρέπει να ακουμπήσουμε στην κήτη του σε ένα μεγάλο διάστημα. Παράλληλα, έχουν τυπογραφές από 150 περίπου κάτοικους όμορφους του Κλαδισσού, οι οποίοι φωνάζουν ότι αν δεν καθαριστεί ο ποταμός, εμείς θα πνιγούμε και εμείς οι περιουσίες μας. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι με προσοχή για το περιβάλλον, δεν το συζητώ, πρέπει όλοι να δείξουμε μια ανεκτικότητα σε αυτά τα ζητήματα. Σημειώνεται ότι, όπως επιβεβαιώνουν και γεωλόγοι, τα εδάφη σε πολλές περιοχές των Χανίων έχουν κορεστεί από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις του περσινού χειμώνα και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει επανάληψη ακραίων φαινομένων.